και αποφασίζει ξαφνικά πριν από λίγες μέρες και διαβάζω ότι παρετήσε και φεύγεις. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Παιδιά, να σας πω. Εγώ είπα να δοκιμάσω πάλι στα διλήμματα. Μου έγινε μια πρόταση το καλοκαίρι, τη δέχτηκα. Εξέτασα πάρα πολύ καλά όλα τα ενδεχόμενα του αν θα πάω, τι θα γίνει, αν δεν θα πάω, τι θα γίνει επίσης. Και αποφάσισα να το δοκιμάσω πάλι. Ήταν κάτι που γνώριζα πολύ καλά. Το είχα κάνει με επιτυχία και τον πρώτο χρόνο. Ναι, σωστά. Απλά το team τον πρώτο χρόνο ήταν διαφορετικό από ότι τώρα. Ναι. Και πολλές φορές η αλλαγή στο team δεν ευδοκιμεί. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη χημεία δηλαδή. Και δεν υπήρχε ιδιαίτερη χημεία και δεν ήταν οι συνθήκες όπως ήταν τον πρώτο χρόνο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίνε τα παιδιά, έτσι, ή φταίω εγώ. Μπορεί απλά να μην ταιριάζαμε στον τρόπο συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, μου έγινε μια άλλη πρόταση. Θεώρησα ότι δεν έχω να δώσω κάτι παραπάνω στα διλήμματα από ό,τι ήδη έχω δώσει και έχω δείξει, όσον αφορά το κομμάτι της υποκριτικής. Και επειδή, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ασχολούμαι και με τη δημοσιογραφία τον τελευταίο ένα χρόνο, τώρα μπαίνω στο δεύτερο και μετά παίρνω το πτυχίο, ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τη δημοσιογραφία. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις πριν μπω στα διλήμματα, για να ασχοληθώ με το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Εν τέλει δεν έγινε. Να σε διακόψω εδώ. Είδαμε σε κάποια δημοσιεύματα, είπαν ότι είχε συζητήσει με την Καταρίνα Καινούριου ότι υπήρχε περίπτωση να μπεις μέσα στο πάνελ. Ισχύει αυτό? Με την Καταρίνα Καινούριου δεν έχω συζητήσει. Καλά, ποτέ. Καταρίνα Καινούριου. Τέλος πάντων με το Μάλι, όποιοι είναι από πίσω. Κάποια στιγμή, ναι, ότι ενδέχεται με τη νέα χρονιά να είμαι στο πάνελ της εκπομπής. Εν τέλει αυτό, εντάξει, δεν έγινε. Δεν είναι και υποχρεωτικό. Στην τηλεόραση αυτά αλλάζουν σε δευτερόλεπτα. Δεν στάθηκα εκεί. Ήθελα να δοκιμάσω πάλι στα διλήμματα, αλλά νομίζω ότι έκανε τον κύκλο του. Και θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Και κυρίως να ασχοληθώ με το κομμάτι της δημοσιογραφίας πλέον και της παρουσίασης, εφόσον αυτό με αφορά. Και το έχεις κιόλας, δηλαδή έχεις το legging, να μην συγκρίνουμε, ας πούμε, τώρα, σου λέω εγώ τώρα, ένα καινούριο άτομο που μπήκε στο ευτυχείτε η Maggie Drew, η οποία κακά τα ψέματα δεν τα λέει, δεν μπορεί να μιλήσει σωστά. Δηλαδή, η δικηγορίνα. Η δικηγορίνα. Έλα τώρα, η δικηγορίνα δεν μιλάει σωστά. Εντάξει, δεν είναι και η μητρική της γλώσσα. Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω κάτι. Οι επιλογές γίνονται για κάποιο σκοπό. Maggie έχει μια τεράστια απήχηση, θα έλεγα. Γιατί ακριβώς, ίσως επειδή δεν διαχειρίζεται πολύ σωστά την γλώσσα, την ελληνική, δημιουργεί και αντιδράσεις και γέλιο και συμπάθειες κλπ. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια επιλογή η οποία είχε το σκοπό της και εν μέρει τον πέτυχε. Και ο σκοπός ο βασικός ήταν ότι επειδή συμμετείχε στο GNTM το νούμερο 1, τη θέλαν και το νούμερο 2 για να μπορεί να σχολιάζει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μετά τις γιορτές θα αλλάξουν οι ρόλοι, μπορεί και όλος να μείνει. Ισχύει, βέβαια, κάτι άκουσα ότι έχουν μια μικρή κοντρίτσα με την Καταρίνα Καινούργιου τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν ισχύει, μάλλον εσύ δεν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Όχι, μα δεν είναι, ξέρει, είναι σε άλλο χώρο. Πώς δεν τα ξέρει. Είναι σε άλλο χώρο. Ναι, το ξέρω, αλλά όσο να είναι, κάτι θα ακούσει. Όχι, θα σας πω, επειδή τα διλήμματα γυρίζονται σε εξωτερικό. Ναι, είναι αλλού, αυτό είπα. Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή με το πάνελ και τα παιδιά από εκεί και την παρουσιάστηκε. Με την ομάδα της συγκεκριμένη. Άλλο κομμάτι. Οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, γι' αυτό είπα ότι είστε αλλού εσείς, γιατί είναι σε άλλο χώρο. Απλά καμιά φορά ακούγονται κάποια πράγματα λίγο περισσότερο. Δεν ακούγονται, όχι. Όχι, καθόλου καμία σχέση. Αλλά όχι, δεν έχουμε καμία σχέση. Οπότε δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαφωνήσω. Λόγω του ότι τα παιδιά όλα αυτά, το Open στην ουσία είναι το star της προηγούμενης δεκαετίας, είναι εκεί. Πρέπει να σου πω, ξέρω πως λειτουργεί πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν και εγώ στο Ε ένα χρονικό διάστημα. Πριν γίνει το Open, λεγόταν Ε. Ήμουν και εγώ ένα χρονικό διάστημα εκεί, έκανα 9 μήνο. Οπότε λοιπόν γνωρίζω πολύ καλά τα κατατόπια πώς είναι τα πράγματα. Η Κατερίνα έχει, ξέρεις, και εδώ πρέπει να μάθεις και εσύ, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ότι η Κατερίνα του χρόνου δεν θα είναι στο Open. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Ναι, η Κατερίνα του χρόνου θα είναι στο Sky. Ναι. Οπότε λοιπόν, λίγο την ενδιαφέρει τι θα γίνει εκεί. Και η Κατερίνα έχει άλλα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, αν θα ακολουθήσει και ο Θέμης Μάλης.
στο λες, Sky. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως η Λένια κάτι πήγε να μας πει. Αυτό που σκοπεύεις, μάλλον που έχεις όνειρο, θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέτησή σου? Θα δείξει, παιδιά. Εγώ το ρίσκο το πήρα μια φορά. Έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους. Τώρα σίγουρα το κανάλι το οποίο έχω συζητήσει να είμαι δεν θα είναι της ίδιας εμβέλειας με το Open, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε από χαμηλά για να φτάσουμε ψηλά, οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Εγώ θέλω να προσθέσω μια παραπάνω εμπειρία και στη ζωή μου και στο βιογραφικό μου και νομίζω ότι θα μου κάνει καλό. Έτσι έκρινα, έτσι αποφάσισα. Τώρα αν βγει λάθος... Και κάπου διαβάσαμε ότι θα είναι διπλάσιος ο μισθός. Ισχύει ή είναι απλά φήμες? Σίγουρα το οικονομικό είναι ένα βασικό. Τέλεια, τέλεια. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα μείνω στο τι κάνεις μετά. Αυτό άστο, γιατί τα σχεδιάζεις, δεν θέλω να μάθω κιόλας πολλά πράγματα. Τα ξέρεις σε καλό δρόμο. Όχι, δεν θέλω να μάθω πολλά πράγματα, δεν θέλω να τα αφήσω το μέλλον. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι αυτό που έκανες πριν από μια εβδομάδα περίπου. Είσαι τρελή. Φεύγεις από κάτι πολύ πετυχημένο, δηλαδή δεν είναι απλά ρίσκο. Ξέρεις, έκανες μια κίνηση που άλλη στη θέση σου δεν την έκανε. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας ό,τι επιλέγει. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε μια άλλη κοπέλα. Σύντομα ότι δεν πιστεύω ότι δεν θα την έκανε. Γιατί αν δεν ήταν ικανοποιημένη με κάποια πράγματα, ξέρεις, η δουλειά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Περνάμε πολλές ώρες εκεί και πρέπει να μας χαροποιεί. Συμφωνώ. Υπήρχε κάποια πίεση. Ο Φίλιππος θα μείνει ή θα φύγει μαζί σου? Δεν ξέρω. Θα το δείτε προσεχώς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή σε βλέπω, για να το κάνεις αυτό πιστεύουμε ότι έφτασες και λίγο, ας πούμε, στα όρια σου. Υπήρχε κάποια πίεση, ίσως κάποιος καυγάς, κάτι που σε όθησε να το κάνεις αυτό? Όχι. Δεν υπήρχε. Γενικά η συνεργασία μου με την παραγωγή του Open ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν έχω κανένα παράπονο σε αυτό. Απλώς ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο, γιατί θεωρώ ότι το έκανα πάρα πολύ αυτό με τα διλήμματα. Δηλαδή, μετά από κάποια στιγμή, για μένα ήταν μια επανάληψη, η οποία δεν μου προσέδιδε κάτι καινούριο και κανένα συν. Εκτός από τη δημοσιότητα, που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε βλέπουν, σε βλέπει τόσος κόσμος, αλλά και καθημερινά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί καλή δημοσιότητα, αλλά είναι και άλλα, και άλλοι τομείς που είναι πολύ σημαντικοί εξίσου, για να μπορείς να ζήσεις και να... Ένιωσες ότι ουσιαστικά έμεινες στάσιμη, έκανες αυτό ακριβώς που έκανες και πριν μπεις στο Power of Love, ναι, με τα διλήμματα, κατάλαβες. Και ήθελα να την αλλάξω λίγο. Αυτό. Και ναι, είναι τρελή. Όχι, είσαι. Μπορεί να αποτύχω. Ναι, όχι, είσαι. Είσαι τρελή. Δηλαδή, άλλος, παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι ξέρεις κάτι, βαρέθηκα, ναι, έκανε τον κύκλο κτλ. Αλλά θα άφηνα τη σεζόν να τελειώσει, να πάει καλοκαίρι, να δω με το κανάλι το συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα κανάλι πανελλαδικό. Ναι, ναι. Να δω αν έχει κάτι να μου προτείνει διαφορετικό, γιατί εγώ δεν θα συνεχίσω με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και βέβαια κάτι θα σου πρότειναν, γιατί κοίταξε να σου πω, είσαι ένα πετυχημένο προϊόν για αυτούς πλέον. Μέσα από τα διλήμματα. Αυτό το λες εσύ, γιατί να σου πω κάτι. Εάν το κανάλι ήθελε να προτείνει κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι αυτή η πρόταση θα είχε ήδη γίνει. Όχι. Προφανώς για να με προώρησε. Όχι. Ναι. Όχι. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους εκεί μέσα, σου είπα ότι ήμουν και εγώ πριν γίνει η Open στο Ε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και με τους περισσότερους από τα παιδιά ήμασταν μαζί για πάρα πολλά χρόνια στο Star, σε πληροφορώ ότι δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο όπως λες. Οι αλλαγές οι μεγάλες γίνονται μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Όπως και να έχει, θεώρησε αυτό που είπε και η Έλενα, ότι έμεινα στάσιμη σε κάποια πράγματα και δεν είχα αυτός όνειρο και φιλοδοξία, οπότε αποφάσισα να το κυνηγήσω μόνη μου πολύ διαφορετικά, αλλά εντάξει. Και ξεκινώντας από χαμηλά, πάντως να σου πω κάτι. Αυτό που έγινε τώρα είναι αλφα, ναι, είναι α1 κατηγορία αυτό που έκανες τώρα. Αρέσει, δεν αρέσει, α1 κατηγορία. Θα σου πω γιατί την καταλαβαίνω τη Λένια, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει σαν πρόσωπο από το Power of Love αναγνωρίσιμο, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη στήριξη από το Open. Είναι η Λένια, δηλαδή δεν είναι μια κοπέλα που βγαίνει στα διλήμματα και θεωρώ ότι δεν την είχε αυτή τη στήριξη όσον αφορά
τις εκπομπές στο Open. Αυτό εντάξει, okay, ναι. Έτσι, δηλαδή πιστεύω ότι αυτό έτσι θα νιώθα εγώ. Το ότι είσαι αυτή τη στιγμή είσαι επώνυμη. Σε γνωρίζουν, είσαι αναγνωρίσιμη. Δεν είσαι το κορίτσι που βγαίνει στα διλήμματα όπως παλιά που δεν σε ξέραν. Εντάξει, okay, μια όμορφη κόπελα βγαίνει στα διλήμματα. Θα έπρεπε λίγο να σε αξιοποιήσουν. Οπότε ένιωσε ότι δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε αυτούς τους μήνες και φεύγει. Απλό είναι. Εγώ πιστεύω ότι βιάστηκε λίγο. Δηλαδή, αν τους έδινε το περιθώριο μετά τα Χριστούγεννα, Γενάρη με Φλεβάρι, δεν θα έπρεπε, αν είναι έτσι όπως θα λες. Να τονίσω εδώ ότι μου έγινε μία πρόταση, η οποία, παιδιά, εσείς το ξέρετε πολύ καλά που έχετε δημιουργήσει και οικογένεια, ότι οι υποχρεώσεις τρέχουν σαν τρελές και όταν έχεις να καλύψεις κάποια πράγματα και δυστυχώς δεν μπορείς να τα συνδυάσεις, να συνδυάσεις δηλαδή δύο δουλειές μαζί, ώστε να βγάλεις εις πέρα τις καθημερινές ανάγκες, καλείσαι να αποφασίσεις και να τα ζυγίσεις. Επειδή σας ξαναλέω ότι το οικονομικό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μια δουλειά, πλέον, μια επιλογή. Σωστά. Τα ζύγισα και εγώ λίγο διαφορετικά. Αυτό. Αυτό ήταν η σοβαρότερη απάντηση που έχω πάρει. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο το ξεχνάμε, το βάζουμε στην άκρη γιατί κοιτάμε να φτιάξουμε την καριέρα μας, αλλά ξεχνάμε ότι το οξυγόνο το χρειαζόμαστε άμεσα και το οξυγόνο στην προκειμένη περίπτωση είναι τα λεφτά, είναι το χρήμα, είναι τα ευρώπουλα που λέει η Ανίτα. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, οπότε δεν είσαι τρελή, αλλά για μία φορά ακόμα δείχνεις ότι είσαι ένα λογικό άτομο και μπράβο σου. Όχι, είμαι και λίγο τρελή, γιατί η αλήθεια είναι ότι φεύγω από ένα κανάλι που έχει τρομερή απήχηση. Θα πάω, αν όλα πάνε καλά, σε ένα πολύ μικρότερο κανάλι, όχι με την ίδια απήχηση. Ευελπιστώ όμως ότι ο κόσμος που με αγαπάει και με στηρίζει, και μαζί και εσείς, εννοείται, θα με στηρίξετε εκεί. Και όχι μόνο θα στηρίξουμε, αλλά εάν η εκπομπή σου έχει και καλεσμένους, θα είμαστε οι πρώτοι που θα έρθουμε και οι δύο μαζί. Στο λέω από τώρα, αν το ξέρεις. Θέλω να το ζήσω αυτό, το θέλω πάρα πολύ. Εγώ πάντως στο λέω από τώρα, εγώ είμαι φαν σου, υποστηρικτή σου και αν έχεις καλεσμένο στην εκπομπή, γιατί δεν ξέρουμε τι εκπομπή θα κάνεις. Αν θέλει παρουσιαστή ο Φίλιππος. Εκεί θα περιμένουμε, θα πούμε στην απέξω. Θα μας βάλεις τηλεφωνικά. Εννοείται. Ναι, μακάρι, εμείς ευχόμαστε το καλύτερο να γίνει για σένα. Το αξίζεις εξάλλου. Να σου πω, τι ώρες πας στη σχολή τώρα, γιατί είσαι δεύτερο έτος από ό,τι είπες. Λοιπόν, τώρα επειδή έγινε ο χαμός με τα γυρίσματα και αυτά που είχαμε αρκετές ώρες, ξεκινάγαμε το πρωί και γενικά δεν μου άφηνε περιθώρια πολλά. Και επειδή, όπως είπα, πρέπει να πληρώσει και τα δίδακτρα. Είμαι σε μία διαπραγμάτευση με τη σχολή και για τις ώρες και για το οικονομικό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Οπότε σιγά σιγά θα δρομολογηθεί και η σχολή. Έχω να πατήσω από το καλοκαίρι, όχι, από όταν βγήκα από το παιχνίδι.